24 Αλεξάνδρεια φιλοξενούνται φέτος στην Καβάλα, αφού το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά διεξάγονταν οι αγώνες, είναι κλειστό λόγω εργασιών. Τα Αλεξάνδρεια συνδιοργανώνονται από τον ΠΑΟΚ και την Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΚΟΕ. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε πει ότι είναι μια διοργάνωση η οποία για πρώτη φορά φιλοξενείται στην πόλη της Καβάλας. Μιλάμε για 700 συμμετοχές αθλητών, ανδρών γυναικών καταρχήν, 100 από τους οποίους έρχονται από το εξωτερικό, 30 περίπου από την Κύπρο. Είχαμε αθλητή μέχρι και από την Αίγυπτο. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχουν έρθει από την Πέμπτη το βράδυ στην πόλη μας περίπου, σύμφωνα με τις μετρήσεις που κάναμε με την Κολυμβητική Ομοσπονδία και τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο συνδιοργανώνουμε την εκδήλωση, γύρω στα 1500 άτομα. Εχθές το βράδυ υπήρξε το αδιαχώρητο, όπως και σήμερα το πρωί. Όταν όμως αθλητές, οι οποίοι έχουν πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και βρίσκονται εχθές και σήμερα εδώ και λένε ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, αυτό και μόνο νομίζω τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι επιπλέον εμείς. Από ό,τι μου έχουν πει από τους δικούς μας ναυταθλητικούς ομίλους, υπάρχουν 2-3 παιδιά από τον ΟΚ και 2-3 παιδιά από τον ΟΘΑΚ, οι οποίοι πάνε πολύ καλά και υπάρχουν ελπίδες για σοβαρές διακρίσεις. Κάποια φορά η τύχη κάποιων ανθρώπων είναι η δυστυχία κάποιων άλλων. Εγώ χαίρομαι που στην πόλη μας φιλοξενούνται τα Αλεξάνδρεια φέτος, θα φιλοξενηθούν και τα Νιόβια πιθανότατα, όπως και το χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης που γίνεται μέσα από τις δικές μου ενέργειες σε ό,τι αφορά την Ομοσπονδία. Στεναχωριέμαι βαθύτατα όμως, γιατί μια μεγάλη ομάδα παιδιών στη Θεσσαλονίκη, μη έχοντας το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο και έχοντας με συνεχείς ζημιές το Εθνικό Κολυμβητήριο, στερούνται το αγαθό αυτό έργο που είναι ο αθλητισμός και η κολύμβηση. Αυτά για να δείξουμε ότι η Καβάλα φιλοξενεί, δέχεται και ενισχύει τις φιλοξενίες ακόμη και σε ομάδες από όλη την Ελλάδα, όπως έγινε με τα Φιλίππια που οργάνωσε ο ΘΑΚ και με τους αγώνες που θα οργανώσει ο ΝΟΚ κτλ. Τα Αλεξάνδρεια είναι ένας πανευρωπαϊκός θεσμός. Ξεκίνησε σαν διοργάνωση πριν 26 χρόνια από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά η απραγία που δείχνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ώστε να βοηθήσει τα παιδιά της κολύμβησης, σε αντίθεση με το δικό μας Δήμο που είναι δίπλα και στους τοπικούς συλλόγους και σε αυτούς που έρχονται για κάμπι στην Καβάλα, αλλά και σε διοργανώσεις όπως αυτή και άλλες που εντωμεταξύ θα φέρουμε. Είναι μια κορυφαία διοργάνωση. Οι επιτυχίες, οι χρόνοι των παιδιών μετράνε για τα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και η συμμετοχή ξένων αθλητών σε αυτούς τους αγώνες δείχνουν και την έγκλη και το μεγαλείο των αγώνων. Για μας είναι μεγάλη χαρά που γίνεται μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση στο κολυμβητήριό μας. Νομίζω η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι αγώνες κυλάνε πάρα πολύ καλά και είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους δικούς μας τους αθλητές που αγωνίζονται, έχουν την ευκαιρία στην πόλη τους να αγωνίζονται με τόσο καλούς αντιπάλους. Πρώτα να πώς θα πάνε οι αθλητές της Καβάλας, στη θέση του ναυτικού ομίλου Καβάλα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πραγματικά ενώ είναι αρχή σεζόν, έχουμε ήδη 8 τελικούς για σήμερα το απόγευμα. Πήραμε ήδη 5 όρια open και θεωρώ ότι πήραμε ένα μετάλλιο χθες και νομίζω ότι και σήμερα διεκδικούμε με αξιώσεις πολύ καλές θέσεις. Σήμερα κολυμπάω 200 ελεύθερο και κάνω ελεύθερα γενικά, 100, 200 και 400. Γενικότερα έχεις πάει και στο Πανελλήνιο από ό,τι ακούσαμε, έτσι. Ναι, ναι, έχω πάρει 100, 200, 400 ελεύθερο χρυσό κατηγορία παπέδων Α και Β τα προηγούμενα 2 χρόνια. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση του Αλεξάνδρεια που διεξάγεται πρώτη φορά στην Καβάλα? Είναι μια πολύ καλή διοργάνωση, έρχονται πολύ καλοί αθλητές και έχει μεγάλο ανταγωνισμό, οπότε είναι καλό για όλους εμάς. Πολύ ωραία, έχω ξανασυμμετέσχει στα Αλεξάνδρεια, αλλά τις προηγούμενες χρονιές γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω φέτος αυτή η διοργάνωση έδειξε πολύ την πόλη μας, γιατί είναι πολύ όμορφη αυτή η διοργάνωση και προσελκύει πολύ κόσμο. Είναι ένας διεθνής αγώνας κολύμβησης, διεξάγεται για πρώτη φορά στην Καβάλα εκτός Θεσσαλονίκης, μέσα από το πρόβλημα που προκύπτει στη Θεσσαλονίκη με τα κολυμβητήρια. Αναπτύχθηκε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και τη Δημοφέλεια.
Είναι αγώνας ο οποίος συμμετέχουν περίπου 700 αθλητές, 52 σωματεία από όλη την Ελλάδα και αθλητές από το εξωτερικό. Αποτελεί όριο αγώνα πρόκριση για τους παγκόσμιους, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και για το Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων, το Ευρωπαϊκό. Τα Αλεξάνδρεια είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φέτος για πρώτη φορά διοργανώνονται στην πόλη της Καβάλας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Καβάλας και γενικά την πόλη της Καβάλας για τη φιλοξενία, την άψογη φιλοξενία. Και είμαστε σίγουροι ότι και οι αγώνες θα πετύχουν και οι αθλητές θα κάνουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορώ να πω και συγκίνηση μεγάλη. Γιατί επιτέλους αυτό το κλειστό κολυμπητήριο, οι τοπικοί άρχοντες, οι κληρονόμοι του έργου, ο Δήμος Καβάλας σε προκειμένο, έχει αντιληφθεί την πολύ μεγάλη σημασία αυτού του μεγάλου αθλητικού και ταυτόχρονα τουριστικού προϊόντος της πόλης και όλης της περιοχής.